Παραμένουμε τώρα στο άρθρο αυτό του Σεβασμιωτάτου του Αλεξανδροπόλεω Ανθίμου. Να καλησπερίσουμε του συνομιλητέ μα. Είναι ο κύριο Σταύρο Καβαρατζή, περιφερειακό σύμβουλο τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μαζί μα επίση και ο Δάμονα ο Δαμιανό, συνάδελφο δημοσιογράφο από την Κομωτινή. Καλησπέρα, Δάμονα. Μαζί μα και ο Δημοσθένη ο Δούκα, για να κουβεντιάσουμε ένα κείμενο το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θα προτιμούσα, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Καβαρατζή, να ξεκινήσουμε από τον Δάμονα τον Δαμιανό. Τρεις δημοσιογράφοι είστε, ό,τι θέλετε κάνετε, οπότε ξεκινήστε από όπου θέλετε. Λοιπόν, καλά, δεν είναι και τόσο, δεν είμαστε και τόσο αντιδημοκρατικοί, θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τη δημοσιογραφική προσέγγιση του Δάμονα τον Δαμιανό, γιατί κατά την προσωπική μου εκτίμηση, Δάμονα, δεν ξέρω, αλλά τέτοιο κείμενο από τον Σεβασμιότατο, τόσο λαύρο κατά πάντων, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Ξεκινάει από το Βερέμι και καταλήγει ακόμα και στο Σφαγιανάκι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον σεβαστό κύριο Καβαρατζή. Σεβαστό δάμο. Θα ήθελα να δηλώσω... Δεν άκουσα. Ίδια ηλικία έχουμε, σεβαστό, έτσι όπως το λες, θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε ο Σταύρος ο Καβαρατζής, όχι ο Γιάννης ο Καβαρατζής. Σεβαστός και αγαπητός. Εντάξει, καλά. Αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, να δηλώσω καταρχάς τον σεβασμό μου προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως, που είναι ένας αποδεδειγμένα, θα έλεγα, σημαντικός ιεράρχης και για την περιοχή μας και για τη Θράκη, αλλά και για ολόκληρη την Ελληνική Εκκλησία. Αυτό ισχύει, υποθέτω, για όλους μας. Ναι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι το κείμενό του όντως χρήζει πραγματικά ιδιαίτερης αναλύσεως, καθώς εκφράζει με έναν ιδιαίτερα οργύλο, θα έλεγα, λόγο, την στάση του, τη θέση του απέναντι στα όσα συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Θα έλεγα πως τελεί ενδικαίο ο Σεβασμιότατος ώστε να εοργίζεται και να εξοργίζεται και να έχει και, και την προσωπική του άποψη για τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Άλλωστε η Εκκλησία έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει και τόζει ανέκαθεν στην ελληνική κοινωνία. Εμένα θα με επιτρέψετε βεβαίως να έχω κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες ενστάσεις σε ό,τι αφορά αφενός με το ύφος, που θεωρώ πως είναι περισσότερο πολιτικό και λιγότερο θεολογικό, αφετέρου δε για ορισμένα σημεία στα οποία πιστεύω και θα το πω ευθαρσώς και με το χέρι στην καρδιά, ότι αναδύει, αναπέμπει έναν εθνικολαϊκισμό, έναν εθνικολαϊκιστικό λόγο, ο οποίος σίγουρα εκφράζει μια αγανάκτηση, αλλά δεν αποτελεί λύση για τα σημερινά όντως μεγάλα προβλήματα και αδιέξοδα της Ελλάδας και της κοινωνίας μας. Δάμονα, μία τελεία σε παρακαλώ να πάμε στον Σταύρο τον Καβαρατζή. Κύριε Καβαρατζή, η θέση δική σας ποια είναι? Δηλαδή η πρώτη αίσθηση που έχετε διαβάζοντας το άρθρο του Σεβασμιωτάτου ήταν προφανώς καλά τα λέει ο Σεβασμιωτάτος ή έχετε κάποιες επιτέλους, ενστάσεις? Επιτέλους, ένας μεγάλος Έλληνας, ο φίλος μου Αλεξανδροπόλεως ο Άνθιμος, μίλησε και είπε αυτά που έπρεπε να πούμε και εμείς εδώ και καιρό. Γιατί σε αυτή τη χώρα, κύριε Αποστολίδη και αγαπητοί συνομιλητές, δεν υπάρχουν μόνο μνημονιακοί, μόνο νεοδημοκράτες, αριστεριστές, κομμουνιστές ή δεξιοί και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και Έλληνες πρωτίστως. Και αυτή τη μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού κανείς δεν την έχει ρωτήσει όταν αυτή προσβάλλεται καθημερινά. Πέρα από τα προβλήματα που έχουμε όλοι στην τσέπη μας και τα βιώνουμε καθημερινά, έχουμε και το μεγάλο προνόμιο να είμαστε και να λεγόμαστε Έλληνες, να είμαστε φορείς μιας πολύ μεγάλης ιστορίας. Αυτά που λέει ο Σεβασμιότατος τα προσυπογράφω και λυπάμαι πολύ που δεν πρόλαβα να τα γράψω εγώ. Κύριε Καβαρατζή, επειδή είπατε πως πάνω απ' όλα υπάρχουν Έλληνες, θεωρείτε δηλαδή κάποιος ο οποίος διαφωνεί με τους χαρακτηρισμούς που ο Σεβασμιότατος χρησιμοποιεί για τον κύριο Βερέμη, για τον κύριο Τατσόπουλο, για την κυρία Ρεπούση, ακόμα και για τον κύριο Σφαγιανάκη? Ο κύριος Βερέμης, να σας υπενθυμίσω ότι υπήρξε καθηγητής μου στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, μας δίδασκε διπλωματική ιστορία, ήταν εξαίρετος στο μάθημά του, ήταν καταπληκτικός και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη μεγάλη στροφή την οποία έχει κάνει στην καριέρα του. Αναφέρεστε τον κύριο Βερέμη. Σωστό. Λέω το εξής: αυτοί που έχουν ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο τέλος πάντων ενστάσεις ως προς τους χαρακτηρισμούς για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο Σεβασμιότατος, δεν είναι Έλληνες, είναι κάτι διαφορετικό? Είναι και αυτοί συνέλληνες, ναι. Και είναι ίδιον και προνόμιο του Έλληνα να μπορεί να συνδιαλέγεται. Σε αυτή τη χώρα, κύριε Αποστολή, δεν χρειαζόμαστε αντιρατσιστικά νομοσχέδια. Αυτή η χώρα είναι η χώρα του διαλόγου και η χώρα της ιδέας. Όταν υπάρχει ακόμη ο Άριος Πάγος κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, ένα ιερό βήμα στο οποίο ο καθένας μπορούσε να ανεβεί να πει είτε την ιδιοφία είτε τη βλακεία του και να τον ακούσουν οι άλλοι, εμείς αυτή τη χώρα δεν έχουμε ανάγκη από αντιρατσιστικά νομοσχέδια. Εμείς είμαστε οι Έλληνες, ειδικά είμαστε πολίτες όλου του κόσμου, έχουμε περπατήσει όλη τη γη.
Έχουμε δώσει τα φώτα μας παντού και δεν φοβόμαστε κανέναν. Καλά, σημειωτώνουμε πως αντιρατσιστικό νομοσχέδιο έχουμε από το 79, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δημοσθένη. Με την έννοια που θέλω να το. Είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα στο δελτίο. Υπάρχουν άλλες φράσεις κλειδιά μέσα στο κείμενο του, του Σεβασμιότατα. Υπάρχουν άλλες φράσεις κλειδιά οι οποίες θέλω να αποκωδικοποιήσει και είναι πολύ σημαντικά και πιστεύω ότι αργότερα θα τις δούμε και αυτές. Δημοσθένη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το κείμενο του Μητροπολίτη είναι πολύ μεστό και έχω την άποψη ότι αδικείται, γιατί αναγκάζεται σε ένα μικρό κείμενο να πει εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς. Συμφωνείς, αλλά. Σημαντικά πράγματα, αλλά με τίτλους. Πρέπει να το υποστηρίξει, πρέπει να αναλυθεί. Δεν μπορεί να έχει το χαρακτήρα του. Του μανιφέστου, ναι, ναι. Δηλαδή θέτει τεράστια θέματα. Δηλαδή τη ιδιοπροσωπεία του ελληνισμού, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Μιλάει. Ποια είναι η ιδιοπροσωπεία του ελληνισμού. Ποια πρέπει να είναι. Ναι, ποια πρέπει. Δεν είναι άποψη του, αλλά μπορεί να έχει και άλλη άποψη. Λες ιδιοπροσωπεία. Πρέπει να είναι αυτό. Με ένα μανιφέστο, έτσι, με ένα φετφά δεν λύνεται. Πρέπει να είναι αληθή. Η ταυτότητα. Άλλο ιδιοπροσωπεία, άλλο ταυτότητα. Έτσι. Πώς συγκροτείται η ταυτότητα του Έλληνα και του ελληνισμού. Οι πολλές ταυτότητες που έχουμε, έτσι, θέλουμε δεν θέλουμε, πολλαπλές ταυτότητες. Ποια είναι η κυρίαρχη ταυτότητα. Ο Μητροπολίτης βάζει κατά την άποψή του ποια πρέπει να είναι. Όχι, τα επιστημονικά κεφάλαια, ξέρετε, ανάλυση περί ταυτότητας. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να μιλήσουμε και ακριβώς. Εσείς και η Ρακαβαρτζή έχετε σπουδάσει. Δεν μπορεί να το περνάμε έτσι οι ταυτότητες, οι οποίες πολλές φορές. Με συγχωρείτε κύριε Δαμιάννη, ένα λεπτό και θα σας δώσουμε το λόγο. Εσείς δεν πρέπει να μιλάτε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Οι ταυτότητες, ξέρετε, οι πολλαπλές μπορεί να έρθουν και σε σύγκρουση καμιά φορά. Παλίμον, πάντα. Έτσι, η ατομική ταυτότητα, η συλλογική ταυτότητα. Η εθνοτική ταυτότητα, η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Δεν μπορούν. Τέτοια θέματα, τέτοιου προβληματισμού. Είναι τόσο πυκνό που νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί. Εμείς κάνουμε την πρώτη απόπειρα σήμερα και είμαστε πολύ λίγο χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Μητροπολίτης θα ήταν πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε. Δημοσθένη, να ακούσουμε. Διεξοδικά. Ναι, εγώ θα σταματήσω. Ναι, οι συνομιλητές μας μιλάνε, όχι εγώ. Παρακαλώ, κύριε Δαμίνο. Συμφωνώ. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι πλησιέστατη η τοποθέτηση του Δημοσθένη, υπό την έννοια ότι πράγματι πρόκειται για ένα πολύ πυκνό κείμενο. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ταυτοτήτων. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του ελληνισμού και της ιδιοπροσωπείας του, της ιδιοπροσωπείας, της ιδιοσυστασίας του, αλλά και της διαχρονικής του εξέλιξης. Πρέπει να πω το εξής. Να αναφέρω ένα περιστατικό από την πολιτική ζωή του τόπου μας, που νομίζω ότι με εκφράζει και εκφράζει και πολλούς ανθρώπους. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ο πρεσβύτερος, στη Βουλή την Μεταπολιτευτική, είχε πει το εξής σημαντικό. Εμείς οι Έλληνες πιστεύαμε και πιστεύουμε ανέκαθεν ότι είμαστε ο ομφαλός της γης. Το καλύτερο που θα πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά είναι να πετάξουμε αυτόν τον ομφαλό στη θάλασσα, γιατί αλλιώς θα μας πάρει και εμάς μέσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι Έλληνες είμαστε αυτοί που είμαστε. Έχουμε την ιστορία μας, έχουμε την ταυτότητά μας, έχουμε τα σημεία για τα οποία μπορούμε να περηφανευόμαστε και έχουμε και άλλα πράγματα για τα οποία ίσως δεν μπορούμε και να περηφανευόμαστε, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς λαούς. Δεν πιστεύω ότι είμαστε ο περιούσιος λαός του κόσμου. Δεν πιστεύω ότι πέραν της ιδιοσυστασίας μας και της ιδιαίτερης ταυτότητάς μας οφείλουμε να τη χρησιμοποιούμε αυτή ως ζήτημα το οποίο μας ξεχωρίζει, μας κάνει να υπερέχουμε ή να είμαστε κατώτεροι από άλλους λαούς. Είμαστε ένας λαός που κινείται, που ασφαλώς έχει υπάρξει πολύ, έρχεται από πολύ παλιά και προφορά σε πολύ μεγάλο βάθος ιστορίας. Ασφαλώς έχει δείξει δείγματα γραφής, αλλά από εκεί πέρα είμαστε ένας λαός όπως όλοι οι άλλοι λαοί που έχουν και οι άλλοι την πορεία τους, έχουν την ιστορία τους, έχουν τα θετικά τους και έχουν τα αρνητικά τους. Ας το αποδραματοποιήσουμε λίγο αυτό και να σταθούμε πάνω στα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει να σμιλέψουμε ίσως ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα, αν με επιτραπεί αυτό, μια καινούργια εθνική αναφορά πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε τα συντρίμμια της Ελλάδας, η οποία κατάντησε συντρίμμια όχι μόνο από όλους τους κακούς που μας περιτριγυρίζουν και οι οποίοι εποφθαλμιούν την παρουσία μας, το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον μας. Δάμα, να φαντάζομαι ότι αν άκουγε η κυρία Ρεπούση όλα αυτά που λες, θα συμφωνούσε μαζί σου απόλυτα, έτσι δεν είναι? Και αναφέρομαι γιατί η κυρία Ρεπούση. Η κυρία Ρεπούση έχει γίνει κόκκινο πανί, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέραν
των όποιων επιφυλάξεων μπορεί να έχει κανείς μαζί της για ορισμένα πράγματα τα οποία είπε σε πολιτικό επίπεδο, ναι. Όταν ακούς ιστορικούς να συνομιλούν μεταξύ τους για ζητήματα που αφορούν τις ιστορίες των λαών, έχουν πια να τοποθετηθούν θετικά, αρνητικά ή και αιρετικά ακόμα σε ζητήματα που αποτελούν κοινές αλήθειες για τους λαούς. Θυμίζω πως η κυρία Ρεπούς ήταν αυτή που αναφέρθηκε σε μύθους, σε εθνικούς μύθους, όταν μιλούσε για το Ζάλογκο και για τα δεδομένα τα ιστορικά, τα οποία βεβαίως πολλοί τα άκουσαν με έκπληξη ως απόψεις της κυρίας Ρεπούς. Κύριε Καβαρατζή. Νομίζω, ναι, παρακαλώ. Όχι, ας τελειώσω το άμα, δεν έχει το μυρίο ότι είναι κοντινός. Γι' αυτό δώσω το λόγο σε εσάς, κύριε Καβαρατζή. Αυτό το κομμάτι, λέγοντας για να μην μένει τίποτα στον αέρα, δεν θέλω να μένει τίποτα στον αέρα, ότι απλά η κυρία Ρεπούση θα έλεγα πως έπεσε θύμα αφενός μεν μια τοποθέτηση η οποία σίγουρα θα μπορούσε να γίνει όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά ίσως ένα συνέδριο ιστορικών, αφετέρου δε όμως έτυχε μια ανθρωποφαγία σε μια Ελλάδα η οποία δυστυχώς σήμερα έχει τεράστια ζητήματα άλυτα, όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η φτώχεια, όπως είναι τα ζητήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, τα ζητήματα που αφορούν το παρόν, ναι, και το μέλλον αυτού του τόπου. Δαμονα, εγώ ανέφερα την κυρία Ρεπούση, γιατί και κατά της κυρίας Ρεπούση καταφέρατε το σεβασμιότατος και γιατί, εκτός από τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα βεβαίως, είστε και, είστε και ομοειδεάτες. Και επαναλαμβάνω ότι έχει στη γενική εικόνα και βέβαια, το ξαναλέω πάλι, το όνομά της είπε, βέβαια, υπάρχει μια εθνικολαϊκιστική αντίληψη για τα πράγματα η οποία δεν με εκφράζει, παρά το γεγονός ότι σέβομαι και την Εκκλησία και το ρόλο της και πολύ περισσότερο σε αυτή την εποχή που ζούμε, για όλα αυτά τα οποία κάνει η Εκκλησία σε σχέση με τους φτωχούς και τους απόρους. Δάμο, να σε ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Καβαρατζή. Δημοσθένη, μετά ετοιμάσου για ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Κύριε Αποστολίδη, δύο πράγματα. Εγώ αυτά που λέει ο Δαμιανός δεν μπορώ να τα προσυπογράψω. Είναι σεβαστά, βέβαια, είναι απόψη του. Εγώ αυτό που θέλω να πω στον Δάμο είναι ότι έχει το μεγάλο προνόμιο. Οτιδήποτε έχει σκεφτεί η ανθρώπινη διανόηση ή έχει σκεφτεί η ανθρώπινη επιστήμη να μπορεί να το διαβάσει απευθείας ο ίδιος από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς μετάφραση. Ονό νόητο. Έχουν όλα ήδη υποθεί και είναι το μεγαλύτερο πολιτισμικό και πολιτιστικό στοιχείο και πλούτος που έχουμε στα χέρια μας, είναι αυτή η ιστορία μας. Όταν όλα τα κράτη γύρω μας ετοιμάζονται και προσανατολίζονται σε στοιχεία και κέρια κομμάτια του τόπου μας, να τα αρπάξουν, βλέπετε το όνομα της Μακεδονίας, βλέπετε τα σύμβολα των γύρων από εμάς, βλέπετε την Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει αρχίσει να έχει ένα βυζαντινό προσανατολισμό, βλέπετε να εκμεταλλεύεται τα αρχεία τα οποία έχουν αφήσει πρόγονοι μας εκεί πέρα. Εμείς εδώ πέρα αρχίζουμε να χάνουμε κομμάτια της ταυτότητός μας. Και στα χρόνια τα οποία θα έρθουν, οι μεγαλύτεροι μάχες θα γίνουν εκτός από το νερό και τα καινούργια ορυκτά υλικά. Να ξέρετε πολύ καλά ότι θα γίνουν και για τον πολιτισμό. Γιατί τα έθνη-κράτη θα προσπαθήσουν να βρουν καινούργιες ταυτότητες έτσι ώστε να συμπεριληφθούν και να φανούν δυνατότεροι έναντι των άλλων. Ο σεβασμιότατος θέτει προβληματισμούς. Όποιος μπορεί και διαβάσει το κείμενό του και πρέπει να το διαβάσουν το κείμενό του, καλά είναι να προβληματιστεί είτε αρνητικά είτε θετικά. Και σας λέω και πάλι, είναι ένα εκπληκτικό κείμενο το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εμείς εδώ πέρα μέσα στα 5 λεπτά. Δημοσθένη, δώσ' μας ένα επίλογο, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι ο Σεβασμιότατος έκανε το ενακτήριο λάκτισμα για μια διάλογο. Ο οποίος αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει με νυφαλιότητα και επιχειρήματα. Παρόντος και του ιδίου προφανώς. Και του ιδίου. Πρέπει να δώσει απαντήσεις. Εγώ πάνω σε κάτι σέβομαι ιδιαίτερα τον κύριο Βερέμη. Ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα. Δηλαδή είναι ένας επιστήμονας, υπερβαίνει τα όρια η επιστημονικότητά του της Ελλάδας, έτσι. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη το σέβομαι και το εκτιμούν απεριόριστα. Δηλαδή καλά, πρέπει... και διαφορετική άποψη από σένα ο Σεβασμιότατος, το αναφέρει το κύριο Δεν πειράζει. Συμπαθή, ηλικιωμένο, διασήμως άγνωστο. Ο κύριος Καβαλτζής μπορεί να πει αν είναι ένας σπουδαίος και αναγνωρισμένος. Και... ότι πλέον ο Θάνος ο Βερέμης είναι συμπαθής ηλικιωμένος, είναι, έχει υπερβεί τα 70 και εντάξει, πάση περιπτώσει. Ναι, δεν πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Έτσι, εγώ αυτό θέλω να πω. Σας έχω πει για τον ίδιο ότι είναι σπουδαίος. Δεν θα ήθελα να πει, διαφωνώ με τον καθηγητή του κύριο Βερέμη. Διαφωνώ. Έτσι, αλλά δεν θέλω τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι δημοσταίνει εμένα αυτό που βγήκε στο Sky δεν μου άρεσε. Ούτε ναι, αισθητικά. Αλλά είπα για τον χαρακτηρισμό που δίνει στον κύριο Βερέμη. Άλλο είπα. Καλά, οι επιστήμονες εκτός από τα φόρουμ τα οποία συμμετέχουν και μέσα στα έδρανα των πανεπιστημίων, από τη στιγμή που εκφέρουν γνώμη και βγάζουν και υλικό πνευματικό προς τα έξω, υπόκεινται και σε κρίση. Δεν είναι θέσφατο. Όχι, ούτε ο χαρακτηρισμός. Καλά, και άμα ένας πει ο χαριτωμένος Μητροπολίτης. Είναι τότε πέφτει ο διάλογος, το επίπεδο διαλόγου, άμα αρχίσουμε ναι. τέτοια. Δημοσθένη. Ωραία, λοιπόν. Τέλειωσα το, σε παρακαλώ. Ένα θέμα, το οποίο το είπε έμεσα πλήρης αφού ο Δάμωνας, είναι η περίφημη πολυπολιτισμικότητα. Έτσι.
θέτεται εμέσως πριν σαφώς. Όσοι ξέρουν, διαβάζουν πίσω από τις λέξεις του μου κειμένου. Έτσι δεν είναι. Τι. Σας υπενθυμίζω ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και στην Θράκη έχει ηχηθεί πολύ νερό. Έτσι, έδεκα κήθεν για την πολυπολιτισμικότητα. Τη βιώνουμε και το. Έτσι. Ζούμε λοιπόν, και με λίγα λόγια, έχω την αίσθηση ότι το κεφάλαιο ανοίγει. Όλοι θα προσέλθουμε σε αυτό το διάλογο να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Με νυφαλιότητα πάντα επιμένω. Να ευχαριστήσω τον κύριο Δάμονα Δαμιανό, να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαραζή. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Ακούγεται ίσως λίγο άκομψο. Ναι, συμφωνώ, κύριο Καβαραζή, είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε περισσότερο χρόνο για να το κουβεντιάσουμε. Δυστυχώς είναι τα στενά περιθώρια του δικτύου. Και εμείς σας ευχαριστούμε.